Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τι κρίσιμε στιγμέ που περνάμε στο κόμμα και για την σημαντική, πάρα πολύ σημαντική για τη δημοκρατία κυρίω σημερινή εκλογική διαδικασία. Τι έχει η μέρα σήμερα για εσά, Γιατί τη χαρακτηρίζετε κρίσιμη, αυτονόητω αντιλαμβανόμαστε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε για να εξηγήσουμε και στον κόσμο περισσότερα πράγματα. Σήμερα εν πολλής κρίνεται το, το εάν θα μας δοθεί η ευκαιρία να επαναφέρουμε τη δημοκρατική νομιμότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα. Βλέπουμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν δύσκολο για το κόμμα. Ε, υπήρχαν ε, Αλληλοκατηγορίε μεταξύ όλων των ανθρώπων εσά. Και έχετε χάσει πολύτιμο χρόνο, κυρία Χριστίδου, από τα βασικά προβλήματα των πολιτών που σας ψήφισαν. Έχετε χάσει βασικό χρόνο από το να βγείτε προς τα έξω και να μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους για τα προβλήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια, το μεταναστευτικό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, αν μας ακούγατε, και πολλά πολλά άλλα θέματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Επειδή έχετε απέναντί σας έναν άνθρωπο που πέντε χρόνια ως βουλεύτρια... Κόμματο του Κοινοβουλίου Ουδέποτε ασχολήθηκα με τα εσωκοματικά ζητήματα. Ε, αποφάσισα να αφοσιωθώ στα κοινοβουλευτικά μου και μόνο καθήκοντα για τον πολύ απλό λόγο ότι έτσι αισθανόμουνα ότι ήταν το σωστό, αλλά και ως απάντηση στην εσωκοματική και εξωκοματική αμφισβήτηση την οποία είχα, ε, πρέπει να σας πω ότι η πορεία, η δουλειά μας μέσα στο Κοινοβούλιο, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική στο επίπεδο ενός κόμματος που θέλει να ανταποκρίνεται στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ε, ιδίως από τις τελευταίες εκλογές και μετά. Όταν δηλαδή είδαμε ότι τα ποσοστά μας από το 32% των προηγούμενων εκλογών πέσανε ε, ε, μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα στο 8%, ε, καταλάβαμε ότι χτυπάει ένας, ένα κουδουνάκι κινδύνου και όσοι ήμασταν, επιτρέψτε μου να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου στους όσους και στις όσες, ήμασταν εντός κοινοβουλίου στελέχη, επιταχύναμε τις διαδικασίες και θελήσαμε να έχουμε αποτελέσματα. Κατεβάσαμε προτάσεις νόμου για τη φορολογία, για την ακρίβεια, για ένα σώρο ζητήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση εδώ και 12 μήνες, για λόγους τους οποίους δυστυχώς τους έχει, και επιμένω για το δυστυχώς, τους έχει καταλάβει η ελληνική κοινωνία, επέλεξε, αντί να κάνει αντιπολίτευση, έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι θεσμοί, αντί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβερνόσα παράταξη και στην κυβέρνηση, επέλεξε να κάνει στο νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο, τον Στέφανο Κασελάκη, με αποκορύφωμα την αντιθεσμική, αντιδημοκρατική, αντικαταστατική πρόταση μορφή και την αυτόματη καθαίρεσή του από το αξίωμα Κυρία Χριστή... του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αύριο ο, ο κ. Κασελάκη μπορεί να είναι υποψήφιο, γιατί το συνέδριο θα καθορίσει αν θα είναι ή όχι. Γι' αυτό, Εάν... γι αυτό αγωνιζόμαστε σήμερα. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Μόνο αυτό να πω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Προσκαλούμε σήμερα τον κόσμο να πάει στην κάλπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη ήδη χθεσινή μέρα είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, σε όσε δεν ήταν πάρα πολλέ. Αλλά μα μας δείχνει την τάση, ε, την παράσταση νίκη αυτό που λένε, ε, να έρθουν σήμερα στι κάλπε και να ψηφίσουν. Όχι με γνώμονα το πρόσωπο, την προσωπικότητα μόνο, Στέφανο Κασελάκη, αλλά να εξετάσουν το εάν θέλουν το κόμμα να συνεχίζει ναι. να ακούει και να απαντάει πάντοτε με αποφάσεις δημοκρατικές που απαντούν στην κοινωνική πλειοψηφία ή αν θέλει να είναι δέσμιο μιας δίθεν αριστερής, αυτοαναφορικής γραφειοκρατία. Αναφέρεστε τώρα και λέτε, ε, και λέτε για τον κόσμο. Όμω, κυρία Χριστίδου, να δούμε λίγο τα εσωτερικά σα. Αν αύριο βγει, βγει πάλι πρόεδρο ο κύριο Κασελάκη, πώ θα σα ενυπάρξει με όλα αυτά τα στελέχη, τα οποία φαίνεται ότι είναι απέναντι από τον κύριο Κασελάκη. Εμεί δεν κοιτάμε τα, προ... τα ζητήματα επί προσωπικού. Τα ζητήματα είναι πολιτικά. Μα και πολ... θεωρώ ότι πολιτικά είναι και τα επιχειρήματα των ανθρώπων εκείνων. Αν δεν είναι. Είναι προσωπικά, πιστεύετε. Κάθε. Άρα έχουν κάτι προσωπικό με τον κύριο Κασελάκη. Προφανώ. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ, να το, δεν μπορώ να, το, να, το, να το αντιληφθώ καν. Μάλιστα. Και πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να συνεπάρξετε όλοι μαζί την επόμενη μέρα αν είναι ο κύριος Κασελάκης πρόεδρος. Θα γίνουν... Ε, ο κύριος Κασελάκης, ο νόμιμος εκλεγμένος πρόεδρος, έχει δεσμευτεί ότι ακόμα κι αν ε, κερδίσει θα προχωρήσει σε εκλογές, δηλαδή θα ανανεώσει την λαϊκή νομιμοποίηση από τη βάση, και το... από εκεί και πέρα η βάση πάλι θα προσκληθεί να αποφασίσει. Εγώ θέλω να σα κάνω ένα ερώτημα έτσι. Για και Για με, μας. έχετε καλύψει τι τοποθέτησή σα ενώ δημοσιογραφικά. Ένα ερώτημα μόνο. Αν έχετε διαστραφεί, αν γνωρίζετε, αν υπάρχουν ζυμώσει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, σε περίπτωση μη ύπαρξη κασελάκι, οι, οι βουλευτέ τη Νέα Αριστερά στην ουσία να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να. να στην, προτε, στην προτεραιά εικόνα, όπω λέμε. Έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί εφόσον ακούγονται ονόματα μελών τη ΑΕΤΕΡΑ να συμμετέχουν στι διεργασίε. Έχουν φτάσει, φτάσει τέτοιε πληροφορίε. Βλέπετε να υπάρχει κάτι το οποίο ζυμώνεται κρυφίω, θα έλεγα. Διακριτικά δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Έχουν φτάσει τέτοιε πληροφορίε στη σταυτιά μου από προσπάθειε τέτοιε. Ε, τι οποίε δεν τι βρίσκω ε, πολιτικά ηθικές να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δυστυχώ. Έχει σημασία για μένα το δυστυχώ που το λέω. Επιβεβαιώνει την άποψή μα και την, α, την επιχειρηματολογία μα για το ότι όλη αυτή η, η πορεία του δράματος μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στηρίζεται σε αντιθεσμικέ ενέργειε από την αντίπαλη στο Στέφανο Κασελάκη πλευρά. Θέλετε τον κύριο Λαμπρινό που ήταν μέλο τη Νέα Αριστερά και προσήλθε και ψήφισε ενάντια στον πρόεδρο. Θέλετε το τηλεφώνημα στον κύριο Κατρούγκαλο. Θέλετε τον κύριο Βερναρδάκη, ο οποίο κατά παράβαση του καταστατικού, όταν περάσουν έξι μήνε από, από την αποχή, δικαιολογημένη αποχή Μάλιστα. από τι ενέργειε του, του οργάνου, δεν είναι μέλο. Παρά επιβεβαιώνεται αυτή την άποψη που πάει στο ρεπορτάζ, είτε έτσι, αυτό α, τελικά α, είναι του έτσι. Εννοείται. Ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σα. Εγώ, εγώ ευχαριστώ για Ευχόμα, Ευχόμαστε κάθε τι καλό. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.